αρκετά. Να σας πω, Πρόεδρε, είναι δύο σελίδες τις οποίες έχω φτιάξει και θα σας διευκολύνω, πιστεύω, να σας πάρα δώσουμε πολύ τότε μαζί 5 με λεπτά. Το υποστηρικτικό υλικό που έχω φέρει να καθοδηγήσω τις σκέψεις σας, ενδεχομένως να κερδίσουμε χρόνο από αυτά που θα πω, ενδεχομένως. 5 λεπτά. Έχω συνηθίσει να δουλεύω έτσι άλλωστε. Λοιπόν, γνώρισα την οικονομική εικόνα του Ερίκος Ντινάν όταν ο πρόεδρος κ. Ανδρέας Μαρτίνης μου ανέθεσε σχετική μελέτη το Μάρτιο του 2010. Το Μάρτιο. Η μελέτη έγινε με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΚΕΝ, του Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο διεύθυνα. Υπάρχει φωτοτυπία 1. Αφήνω όλες τις φωτοτυπίες εδώ πέρα στη διάθεση της Επιτροπής. Μπορείτε να δείτε οτιδήποτε στο οποίο θα αναφέρομαι θα έχει και το υποστηρικτικό του υλικό. Γι' αυτό είπα θα γλιτώσω. Κάθε τι που δίνεται, όμως θα πρέπει να το δίνετε επιτόπου τώρα να διανεμηθεί, ναι, όχι στο τέλος. Φωτοτυπία 1. Θα μείνουν όλες εδώ. Είναι 15 φωτοτυπίες. Ναι, αλλά διαρκούσεις τις. Πρέπει να τις έχουμε κι εμείς. Τις... Ναι, εντάξει, πρέπει να το πρόεδρο τουλάχιστον να δείτε περί τίνος πρόκειται. 2. Τα ευρήματα τα οποία περιλαμβάνονται στη φωτοτυπία 1. Παρετέθησαν αναλυτικά σε μελέτη 62 σελίδων, η οποία είναι στο παραδοτέο, που υπευλήθη το Μάιο του 2010. Η κύρια εικόνα ήταν πως το νοσοκομείο ήταν αντικείμενο κακοδιαχείρισης μέχρι κατάχρησης από πολλούς, μεταξύ του ιατρικού και άλλου προσωπικού, αλλά και από και προς χάριν προσωπικών φίλων του Προέδρου, επωνύμων και μη. Στη δεύτερη μελέτη μας, το 2011, η οποία είναι ίσως και το κύριο μέρος της συζήτησής μας, αυτό επιβεβαιώθηκε με συγκεκριμένα στοιχεία. Με τη συνταξιοδότησή μου, τον Αύγουστο του 2011, δημιούργησα την Εταιρεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας, ΟΔΙΑΣΥ, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίηση στον χώρο της υγείας. Τότε πρότεινα στον κύριο Μαρτίνη την επέκταση της προηγούμενης μελέτης μας με την εγκατάστασή μας, με δικούς μου συνεργάτες, επί τρίμηνο ως Συμβούλου Διαχείρισης στο ΚΕΝ. Αυτό υλοποιήθηκε με την υπογραφή τρίμηνης συμβάσεως συνεργασίας μεταξύ του ΚΙΕΝ και της ΟΔΙΑΣΥ ύψους 60.000 ευρώ. Τονίζω πως η πρωτοβουλία για τη συνεργασία με το ΚΙΕΝ ήταν δική μου καθαρά επαγγελματική και δεν υπησύρθε κανείς άλλος πολιτικός ή όχι. Η σύμβαση υπεγράφει στις 3.11 του 2011. Εδώ είναι η σύμβαση. 3.11 του 2011. Υπάρχει σύμβαση, όπως είπα. Η εμπειρία μου, όπως και της εξαμελούς ομάδας επιστημόνων που ασχολήθηκε μετά πολλών εμποδίων με το διαχειριστικό έλεγχο του ΚΙΕΝ, τεκμηρίωσαν τα ευρήματα του 2010. Στην πορεία είναι σαφές σε μένα και στους συνεργάτες μου πως ο κ. Μαρτίνης δέχτηκε την πρότασή μας για κάποιο δικό του λόγο, αλλά... Δέχτηκε, υπέγραψε τη σύμβαση. Μας ζήτησε να κάνουμε τη δουλειά αυτή. Αλλά σίγουρος πως ελέγχει την κατάσταση εντός εισαγωγικών. Ίσως νόμιζε πως με είχε στείλει ο τότε υπουργός και ήλπιζε σε βοήθεια στη διαμάχη με τη Μαρφίν Μπάνκ και τον Ανδρέα Βιονόπουλο. Φυσικά ο τότε υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, εμπλεκμένο, δεν ρωτήθηκε από εμένα, αλλά όταν ενημερώθηκε μετά την υπογραφή. Ήταν απολύτως σύμφωνος. Έκτον, εξαιτίας της εκκρεμότητας με τη Μαρφίν Μπάνκ, το προσωπικό παρέμενε απλήρωτο για μήνες. Όταν όμως ανέλαβα κάποια ευθύνη για διαπραγμάτευση, πέτυχα την καταβολή μέρους των οφειλωμένων. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην από 9/12/11 επιστολή Μαρτίνη προς τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μαρφίν Μπάνκ, κύριο Κουνή, για την αποδέσμευση ποσού 1,3 εκατομμυρίων για τη μισθοδοσία του προσωπικού εν ώψη εορτών. Φωτοτυπία 3. Σε λιγότερο από 2 μήνες από την εγκατάστασή μας, ήταν περισσότερο από φανερό πως τα προβλήματα οφείλονταν στην κακοδιαχείριση του νοσοκομείου. Διαπιστώσαμε τη λειτουργία του νοσοκομείου ως ενός ανδρός αρχή, σε πλήρη αναντιστοιχία με τον κοινοφελή χαρακτήρα του Ιδρύματος. 8. Τα φαινόμενα αυτά ήταν δυστυχώς γνωστά και στο προσωπικό, στο οποίο όμως υπήρχαν και αρκετοί που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής του Προέδρου. Μισθολογικά, στον παρόδο σας, στο γραφείο του Προέδρου ανήκαν 18 άτομα. Είναι ενδεικτική επίσης η κατάσταση με άτομα που μισθοδοτούνται κανονικά, χωρίς να προσέρχονται στην εργασία. Συνημένω 1 στις προτάσεις μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, φωτοτυπία 4. Τελευταία σελίδα είναι και τα πρόσωπα που σας είπα.
9. Σε γενικές γραμμές, η σχέση της ομάδας με το προσωπικό ήταν σε καλό επίπεδο και αρκετοί συνεργάστηκαν πρόθυμα μαζί μας, προτάσσοντας την επιθυμία τους να σωθεί το ΚΙΕΝ και να εκλείψουν οι παθογένειες. Αυτό προκύπτει από την επιστολή της ΕΙΝΕΝ, Ένωση Ιατρών Ερήκος Δινάν, στις 7/11/2011, που κλείνει με τη φράση: «Κύριε καθηγητά, να είστε βέβαιος ότι θα είμαστε σύμμαχοι σε ό,τι προάγει αυτό το νοσοκομείο, καθώς είναι ο φυσικός εργασιακός μας χώρος». Φωτοτυπία 5. Οι θέσεις και οι εισηγήσεις μου ως προς τα θέματα του ιατρικού προσωπικού φαίνονται στην από 28/12/2011 επιστολή μου στον κύριο Μαρτίνη σχετικά με πιθανή συνέχιση της συνεργασίας μας, όπως άλλωστε ζητούσαν και οι γιατροί. Σημείο 10 στη φωτοτυπία 6. 10. Οι ζημιές του νοσοκομείου που μεγάλωναν χρόνο με το χρόνο ήταν σε γνώση του κύριου Μαρτίνη, όπως φαίνεται και στο σημείωμα στις 4/11 της Γενικής Διευθύντριας κυρίας Μαρίας Καΐρη. Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΚΙΕΝ δεν δημοσιεύονταν και δεν ήταν γνωστή ευρέως η δεινή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Σημειωτέων, δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ισολογισμούς, σημειωτέων ότι η κυρία Καΐρη ήταν της απόλυτης εμπιστοσύνης του κυρίου Μαρτίνη, αλλά μάλλον κάλυπτε τα νότα της. Φωτοτυπία 7. Η προβληματική οικονομική διαχείριση του νοσοκομείου ήταν εμφανής και από άλλα ευρήματα ενδεικτικά η πρώτη σελίδα πολυσέλιδου καταλόγου με περίεργα και ακριβά δώρα της διοίκησης. Φωτοτυπία 8. Δεν υπάρχουν παραλήπτες, υπάρχουν όμως τα δώρα. Η ευθύνη μου περιλάμβανε και τα εργασιακά θέματα, όπως προκύπτει από το σημείο 2α της σύμβασης. Έχει ήδη μοιραστεί η σύμβαση. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2011, εν ώψη αποχώρησής μας και για κατοχύρωση του έργου μας, σε δημόσια παρουσίαση στο αμφιθέατρο του ΚΙΕΝ, ενημέρωσα το προσωπικό του νοσοκομείου για τα οικονομικά και άλλα στοιχεία που τεκμηρίωναν τα ως τότε ευρήματά μας. Τα παρουσιάσαμε όλα με PowerPoint, διαφάνειες κτλ. Αυτό έγινε επειδή η διοίκηση επέλεξε να απουσιάζει, αλλά συμμετείχε με ανοιχτή ακρόαση από το Γραφείο Προέδρου. 13. Αμέσως μετά τις γιορτές του 2011, στις αρχές του 2012, εξελίχθηκε μια κωμικοτραγική αλληλουχία παραιτήσεων και ανακλήσεων του κυρίου Μαρτίνη. Έφτασε στο σημείο να μου αναθέσει δια του τύπου την Προεδρία του ΚΙΕΝ, κάτι που φυσικά ποτέ δεν θα μπορούσε να συμβεί. Φωτοτυπία 9 του ιστορικού όλης αυτής της διαδικασίας από τον τύπο. Αυτό οδήγησε και στην τελική αποχώρηση της ομάδας μας στις 19/1/2012. Τελειώνω. Τότε, 14. Τότε ο κ. Μαρτίνης, τελών σε παρέτηση, ως πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, είχε τοποθετήσει στη θέση πρόεδρου του ΚΙΕΝ τον κύριο Χαράλαμπο Γεωργακόπουλο, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Επιτιμή, τέως ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στις 19 Ιανουαρίου του 2012 έστειλα στον κύριο Ανδρέα Μαρτίνη επιστολή, στην οποία επισημαίνω τη δραματική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το Ίδρυμα και τις τεράστιες ευθύνες του ιδίου. Φωτοτυπία 10. Την ίδια επιστολή έστειλα επίσης 19/1/2012 στον τότε νέο πρόεδρο του ΚΙΕΝ, κύριο Γεωργακόπουλο, στον οποίο παρέδωσα το σύνολο των μέχρι τότε εργασιών μας. Βλέπε φωτοτυπία 11. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Συγκεκριμένα παρέδωσα έκθεση πεπραγμένων της ομάδας Συμβούλου Διαχείρισης. Β. Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο του ΚΙΕΛ 2012-2016. Έκθεση αξιολόγησης εγκατεστημένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τέταρτον. Εξέλιξη νοσηλευτικής κίνησης, ανάλυση παραγωγικότητας, οικονομική εκτίμηση του ΚΙΕΝ. Και πέμπτο. Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ. Είναι όλο αυτό το πακέτο το οποίο είναι εδώ πέρα. Στη διάθεσή σας. 17. Τέλος, στις 30/12/2011, ανακοίνωσα στο προσωπικό την απόφαση να αναχωρήσω με την ομάδα μου φωτοτυπία 13. Εδώ είναι η 12, συγγνώμη, με έρευση, και η 13.
Ενδεικτικά για τη χρήση της Επιτροπής σας, επισυνάπτω και το αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο 2012-16, το οποίο εκπορήσαμε ως μέρος των παραδοτέων φωτοτυπία 14. Εδώ είναι το σχέδιο. Έχω στείλει και ηλεκτρονικά, νομίζω, αυτό το ίδιο. Λοιπόν, δύο λόγια θέλω να πω συμπερασματικά. Συμπερασματικά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η επεξεργασμένη άποψή μου, για την οποία οφείλω να σας ενημερώσω, είναι πως το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ όντως αποτελεί διαχρονικό σκάνδαλο κακοδιαχείρισης. Δεν είναι γνώμη, είναι διαπίστωση. Το σκάνδαλο διήρκεσε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τελειώνει με το ευτυχές γεγονός της πώλησής του και την απόδοση ενός πραγματικού νοσηλευτικού κοσμήματος στον χώρο της υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό. Αυτή είναι άποψη. Λοιπόν, κύριε Λιαρόπουλε, τελειώσατε νομίζω. Ναι. Θα κάνω μια παρατήρηση. Σας συγγνώμη.